δυνατότητες υπάρχουν όσον αφορά την ενεργειακή χρήση της βιομάζας και τέλος τι γίνεται με την πιστοποίηση και τις προδιαγραφές. Όποια προϊόντα είναι όρημα, για εκείνα υπάρχουν προδιαγραφές και πιστοποιήσεις. Όμως η βιομάζα, όπως δείξαμε προηγουμένως, στο πολύπλοκο διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μορφές, μπορούμε να έχουμε αέρια βιοκαύσιμα, υγρά βιοκαύσιμα, στερεά βιοκαύσιμα, διάφορων μορφών. Και αυτό που μας ενδιαφέρει στις προδιαγραφές είναι να ξέρουμε την ίχνη ελασιμότητα. Από πού προήλθε αυτή την βιομάζα, πώς την παράξαμε, τι χημική επεξεργασία ακολούθησε και μας ενδιαφέρει επίσης πώς μπορεί αυτή, οι προδιαγραφές βγαίνουν για το πώς μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί και πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εξοπλισμό που θα τη χρησιμοποιήσουμε, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Και το τελευταίο που μας ενδιαφέρει είναι τι επιπτώσεις θα έχει αυτή στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον όσον αφορά τις εκπομπές δηλαδή, που θα έχουμε από αυτή όταν τελικά θα την κάψουμε. Και αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται όλο και πιο, ας το πούμε, λεπτομερείς προδιαγραφές και θα αρχίσει να εξαπλώνεται και σε άλλα είδη βιοκαυσίμων. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Αν καθυστέρησα, δεν ξέρω πώς πρέπει να το κάνω.